λένε ότι ανάλογα με τα συναισθήματα που έχουμε μέσα μας, εκπέμπουμε και την ανάλογη άβρα. Και εγώ σήμερα, αν και βρίσκομαι σε έναν εξωτερικό χώρο, νιώθω να με έχει περικλείσει μία αξόδευτη αγάπη. Και αυτό οφείλεται στην παρέα μου. Βρίσκομαι μαζί με κάποια από τα πολλά μέλη του Συνυπάρχω για να μιλήσουμε για το Συνυπάρχω και το κύριο ερώτημά μου θα είναι γιατί ασχολούνται με το Συνυπάρχω ενώ όλοι τους έχουν την προσωπική ζωή η οποία δυστυχώς στις μέρες μας είναι ολονών μας περίεργη και δύσκολη. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Αστέριο Παπαϊκονόμου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που μου δίνετε από την αξόδευτη αγάπη σας και σε μένα. Και θέλω να μάθω, βασικά είστε κάτοικος Ωραιοκάστρου, έτσι δεν είναι, Δήμο Ωραιοκάστρου. Δήμο Ωραιοκάστρου, κατοικός Οδρυμό. Πολύ ωραία. Εκείνη και η επιχείρησή μου, ασχολούμαι με εμπόριο. Εμπόριο. Και βρέθηκα στον Συνυπάρχω μετά και 2 χρόνια περίπου, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Mm-hmm. Αν και η εθελοντική μου δράση ξεκινάει από τα 25 μου περίπου, με άλλα σωματεία, αλλά ενθουσιάστηκα τόσο πολύ με το συγκεκριμένο σωματείο που μιλάμε μετά την εκτελεστία. Mm-hmm. Και νιώθω πάρα πολύ περήφανος που είμαι με όλα αυτά τα παιδιά και προσπαθούμε όλοι μαζί για ένα σκοπό. Κύριε Αστέρια, σας θυμάμαι πρόσφατα που κάνατε την τελευταία σας δράση ως συνυπάρχο που ουσιαστικά ένα σπίτι το πήρατε από κάπου και το πήγατε αλλού. Και αναφέρομαι για όσους έχουν δει το σημείο εκείνο, για μια οικογένεια που βοηθήθηκε από μια άλλη οικογένεια, που η άλλη οικογένεια είχε βοηθηθεί στο παρελθόν από το Συνυπάρχο. Και σας είδαμε μέσα στη βροχή λοιπόν να κουβαλάτε τραπέζια, καρέκλες και ντουλάπες και να χαμογελάτε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία. Ήταν ευτυχία. Είναι ανάγκη, είναι προσφορά. Και δεν υπάρχει πιο μεγάλη ευλογία όταν είσαι καλά να προσφέρεις. Να προσφέρεις άλλους που δεν είναι τόσο καλά. Το θεωρώ σαν χρέος προς όλο τον κόσμο. Αυτό. Κυρία Ελένη Νυκταράκη, εσείς αυτή τη χαρά και την ανάγκη της προσφοράς, πόσο έντονη την έχετε μέσα σας? Καθημερινά, κάθε λεπτό, κάθε ώρα, είτε κοιμάμαι είτε είμαι ξύπνια. Παρακολουθώντας λίγο το προφίλ σας, και θα σας το πω όλους ότι σας έχω ψάξει. Αυτό είναι το μόνο σας. Οι περισσότερες αναρτήσεις σας έχουν να κάνουν με το Συνυπάρχω. Χρειαζόμαστε αυτό, δίνουμε αυτό, είμαστε εκεί οι περισσότερες. Δηλαδή, ο προσωπικός σας χρόνος αφιερώνεται πιο πολύ στο Συνυπάρχω. Στην καθημερινότητα δεν είναι εύκολο να αφιερωθεί όλος ο χρόνος λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, λόγω της καθημερινότητας και των υποχρεώσεων. Με τι ασχολείστε, αν επιτρέπετε. Είμαι αισθητικός και εργάζομαι σε δερματολογικό ιατρείο. Mm-hmm. Οπότε, σίγουρα τον ελεύθερο χρόνο, αλλά και τον μη ελεύθερο χρόνο, λίγο σε ένα διάλειμμα, λίγο μια ευκαιρία, σίγουρα το Συνυπάρχω είναι προτεραιότητα. Yeah. Γιατί εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, σλόγγαν του Συνυπάρχου είναι ότι η αγάπη δεν ξοδεύεται. Οπότε είναι αξόδευτη, δεν υπάρχει τέρμα. Κυρία Σοφία Αργυροπούλου, εσείς πόσο καιρό δεν ξοδεύετε την αγάπη σας? Λίγο πριν από τον Αστέρι, περίπου κι εγώ στα 2 χρόνια. Mm-hmm. Ο χρόνος που έχετε. Εσείς με τι ασχολείστε, τώρα γίνομαι λίγο κουτσομπόλα, αλλά δεν πειράζει. Ο λόγος είναι που ρωτάω ότι ο καθένας. Είστε τόσο διαφορετικοί άνθρωποι όσοι βρίσκεστε στον Συνυπάρχο. Δεν έχετε κάτι κοινό, δεν δουλεύετε μαζί, δεν είστε μια ομάδα, ένας πυρήνας από όπου από κάπου ξεκίνησε. Και γι' αυτόν τον λόγο και σας ρωτάω από πού ξεκινήσατε. Είστε, τι μου είπατε, συγγνώμη. Ιδιωτική υπάλληλος. Και η κατανομή του δικού σας χρόνου με το Συνυπάρχο, με την οικογένεια, με τη δουλειά. Μοιράζεται ο χρόνος. Μοιράζεται. Βρίσκεις χρόνο αν θέλεις, καλύπτεις ανάγκες αν θέλεις. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη στον κόσμο, το βλέπετε κι εσείς. Υπάρχει κόσμος που πεινάει, υπάρχει κόσμος που υποφέρει. Υπάρχει προσφορά από τον κόσμο. Και θεωρώ ότι εγώ είμαι ένας μικρός κρίκος, πραγματικά μικρός, σε αυτή την υπέροχη και τεράστια αλυσίδα και το λέω και πραγματικά νιώθω ότι κάτι κάνω και το συνεχίζω, Αστέρης, Ελένη, ο Σωτήρης, η Λυσάρα, τα άλλα τα παιδιά που είναι εδώ, έχουμε μια επικοινωνία, έχω αυτό, ποιος το χρειάζεται, εκεί θα το δώσουμε. Θεωρώ ότι γίνεται δουλειά, mm-hmm.
χωρίς να ξοδεύουμε ιδιαίτερα από το χρόνο μας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν το σπαταλάω ίσως σε μια βόλτα, ίσως σε ένα γυμναστήριο. Το σπαταλάω εκεί και μ' αρέσει. Δημότης σε Ωραιοκάστρο κι εσείς. Ναι. Ελένη, τώρα το πληθυντικό ενικό. Ενικό, ενικό. Εσύ. Εγώ είμαι κάτοικος Δρύμου, οπότε στον ευρύτερο Δήμο Ωραιοκάστρο. Πολύ ωραία. Και τώρα θέλω να μιλήσω λίγο με τον κύριο Σωτήρη Γιαννίδη. Και το λέω λίγο χαμογελαστά γιατί. Με τον κύριο Σωτήρη Γιαννίδη έτυχε να μιλήσουμε πριν κάποια χρόνια τηλεφωνικά, που ουσιαστικά μου συμπλήρωσε μία παλαιότερη συνέντευξη που είχαμε το συνυπάρχο για τη Σταυρούλα, για το αμαξίδιο το οποίο κινήσανε γη και ουρανό τα μέλη του συνυπάρχο, για να μπορεί η Σταυρούλα να κάνει τη ζωή της, να φύγει από το Σωτήρι. Δεν τα έχω ξεχάσει, τα θυμάμαι όλα όσα είχαμε πει για τη μέρα. Να φύγει επιτέλους από το Σωτήρι. Και στη συνέντευξη λοιπόν, το κινητό ανοιχτό και μιλάμε με το Σωτήρι. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε από κοντά. Ακριβώς. Ο κύριος Σωτήρης δεν είναι κάτοικος Ωραιοκάστρου, αυτό το ξέρω. Είμαι ο μόνος που δεν είμαι κάτοικος Ωραιοκάστρου. Παρ' όλα αυτά δεν με εμποδίζει να είμαι εδώ για το συνυπάρχο. Σωτήρη, ενικώς, φύγαν όλα. Θέλω λίγο να μου πεις εσύ την εμπειρία σου, γιατί εσύ βρέθηκες να δεχθείς την αξόδευτη αγάπη και τώρα να τη μοιράζεις. Δηλαδή, θέλω να μου μιλήσεις για την εμπειρία σου. Εγώ γνώρισα το συνυπάρχο περίπου 3,5 χρόνια πριν, μέσα σε μια διαδικασία ανάγκης μου για κάτι αρκετά σοβαρό για τη δική μας περίπτωση. Ήταν κάτι το οποίο μας δημιουργούσε πρόβλημα για πολλά χρόνια, η μετακίνηση, η ελεύθερη μετακίνηση ενός ανθρώπου που δεν μπορούσε καν να μπορεί να μετακινηθεί μόνος του. Η αλήθεια είναι ότι αρκετά χρόνια έψαχνα να βρω τη δυνατότητα πώς μπορώ να συμπληρώσω το οικονομικό ποσό για να μπορέσω να πάρω το καροτσάκι. Και ευτυχώς, ευλογημένα στον δρόμο μου ήρθε η Ελισάβετ, στην αρχική γνωριμία με τον συνυπάρχο. Η αλήθεια είναι ότι από το πρώτο διάστημα που ξεκινήσαμε να μιλάμε, ήταν η πρώτη φορά στα χρόνια που έψαχνα να βρω μια άκρη που άρχισα να πιστεύω πολύ γρήγορα ότι μπορεί να γίνει πράξη. Mm-hmm. Και έγινε πάρα πολύ γρήγορα πράξη για αυτό που ζητούσαμε. Και για την οικονομική ανάγκη και για τη δυνατότητα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι αργήσαμε εμείς περισσότερο με τις διαδικασίες του ΙΚΑ, διότι η ανάρτηση μάζεψε τα χρήματα που χρειαζόμασταν σε λιγότερο από 17 μέρες. Το θυμάμαι σαν τώρα. Λειτουργεί ταχύτατα το συνυπάρχο, ταχύτατα. Και το θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί είχαμε πάει διακοπές με τη Σταυρούλα, ήταν καλοκαίρι. Θυμάμαι σαν τώρα ότι ήταν 5 Σεπτεμβρίου του 2018 που βρεθήκαμε ένα απόγευμα όλοι μαζί στο Μέγαρο Μουσικής για να κάνουμε έκπληξη στη Σταυρούλα. Να σε διακόψω, γιατί έχω αντριχιάσει. Λες την εμπειρία σου και εγώ βλέπω τα πρόσωπα πόσο χαμογελάνε όλα από τη δική σου περιγραφή. Και μπορώ να φανταστώ πόσο χαμογελούσαν και κλαίγαν από χαρά όταν το ζούσατε. Δεν μπορώ να πω. Έχω κλάψει στα αλήθεια πολύ λίγες φορές στη ζωή μου. Η μία φορά ήταν, η πρώτη και η σημαντικότερη φορά ήταν όταν, ξέροντας ότι έχω τη στήριξη του συνυπάρχου, είναι η μέρα, το θυμάμαι σαν τώρα παιδιά, που έχω πάρει το χαρτί της Επιτροπής από το ΙΚΑ, το οποίο με φοβήσανε με την όλη διαδικασία, αλλά κράτησε 4 δευτερόλεπτα από μία ο Θεός να την έχει καλά νευρολόγο στο ΙΚΑ της Αγγελάκη, η οποία πέρασε την Επιτροπή σε 4 λεπτά και μόνη της, και μου λέει, ορίστε, μπορείτε να πάτε να πάρετε το καρότσι, και έχω σοκαριστεί, διότι έχει κάνει ήδη τη δουλειά ο συνυπάρχο στην όλη διαδικασία και απλά εκείνη τη στιγμή, πηγαίνοντας, το θυμάμαι σαν τώρα, στο κατάστημα για να δώσω το ok ότι εντάξει, δεν έχω σταματήσει να κλαίω στο δρόμο, διότι για μένα κάτι το οποίο 4 χρόνια ήταν ένα περίεργο όνειρο που έλεγες που κλείεται, εντάξει, είχε γίνει πράξη μέσα σε 4 λεπτάκια. Σωτήρη, εσένα δεν θα σε ρωτήσω ούτε που μένεις ούτε τι δουλειά κάνεις, ξέρεις γιατί. Γιατί εσύ θα είσαι στο συνυπάρχο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Το βλέπω, το νιώθω, το προαισθάνω μου. Να σου πω κάτι. Δεν είναι υποχρέωση, δεν είναι... Ανάγκη. Είναι ανάγκη. Είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό. Δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που γνώρισα το συνυπάρχο και για την προσωπική μου εμπειρία και για το γεγονός του ότι μπορώ άνετα αξόδευτα να προσφέρω την αγάπη μου, γιατί το έχω κάνει τόσα χρόνια στην προσωπική μου εμπειρία, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να καταλάβω πανεύκολα τι σημαίνει να έχεις ανάγκη. Το έχω περάσει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι
οποιοδήποτε άνθρωπος βρίσκεται σε ανάγκη για να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να πάρει ένα σύλλογο και να ζητήσει από το παραμικρό μέχρι, μέχρι κάτι το μεγαλύτερο, μεγαλύτερο ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και από τη στιγμή που μπορώ να προσφέρω αξόδευτα και με μεγάλη χαρά. Και σε όλα αυτά, δίπλα μου κάθεται ο σφιγμός. Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι αυτός είναι ο σφιγμός, έτσι. Και τόση ώρα τη νιώθω από εδώ να γεμίζει, να φουσκώνει, να χαίρεται, να λάμπει από μέσα της. Ελισάβετ, όλη αυτή εδώ η παρέα σου, οι άνθρωποι σου, τα παιδιά σου, θα είναι και... θα είστε και υποψήφοι στις εκλογές τώρα που είναι Τετάρτη 23, ναι, έτσι. Θα μπορούσατε άλλωστε. Πες μου τώρα εσύ, όχι όλα αυτά που λέμε κάθε φορά, πες μου εσύ με αυτούς εδώ τους ανθρώπους, τους μερικούς, γιατί οι υπόλοιποι δυστυχώς δεν μπορούσαν για πολλούς λόγους να ήταν εδώ. Ναι, θα βρίσκονται κι άλλοι. Ναι, λόγω COVID, λόγω ώρας, επαγγελματικών υποχρεώσεων κτλ. Πες μου λοιπόν, Ελισάβετ, τι υπάρχει τώρα εδώ μέσα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καταρχήν, με πιάνει τα χυπαρμία, μη μου λες είμαι σφιγμός. Δεν θέλω όσο να το ακούω. Για σου πω γιατί. Πάντα το είχα πρόβλημα αυτό. Εγώ απλά κάποια στιγμή ονειρεύτηκα τη συνύπαρξη με αφορμή του τσουνάμι της Άρσης. Mm-hmm. Ωραία. Αυτό που σκέφτομαι είναι μονόδρομος ότι θα το πω. Ακόμη και αν ακούγεται τρελό, ακόμη και αν ακούγεται φευγάτο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Αυτό λοιπόν το σκέφτηκα και το είπα. Και βρήκα συνεργούς. Mm-hmm. Βρήκα συνεργούς για να το κάνουμε πραγματικό. Στο έγκλημα της αγάπης. Είστε πολύ. Σαν το. Και έκτοτε νιώθω τόσο υπέροχα να συναναστρέφομαι και να γνωρίζω διαρκώς ανθρώπους που το νιώθουν, νιώθουν το ίδιο πράγμα με μένα. Δεν μιλάμε, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε συνήθως. Mm-hmm. Δηλαδή, λέμε πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που θέλουμε να εννοήσουμε. Γιατί ακριβώς επικοινωνούμε. Το έχουμε. Αυτό το πράγμα ότι ζω ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι για μένα ένας κόσμος ονειρεμένος. Δεν τον αποχωρίζομαι, mm-hmm. πραγματικά. Γι' αυτό σου λέω, οκ, κάποιος έπρεπε να φωνάξει το όνειρό του, να τολμήσει να το φωνάξει, και ακουγότανε περίεργο. Ελισάβετ, δεν σου αρέσει η λέξη σφιγμός, αλλά εγώ μπορώ να σου εξηγήσω γιατί τι λέω. Ένα σώμα χωρίς όλα τα ζωτικά όργανα και τα μέλη δεν θα υφίσταται. Αλλά και χωρίς το σφιγμό πάλι δεν θα υφίσταται. Οπότε το δέχεσαι, έτσι. Okay. Λοιπόν, θέλω να πούμε για τις εκλογές, για τη Γενική Συνέλευση που έχουμε τώρα σε λίγες ημέρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τη σημαντικότητα τη βλέπετε ποια είναι. Η ευτυχία που έχουν στα πρόσωπά τους και η τόση ανάγκη που υπάρχει έξω. Ελισάβετ μου, το συνυπάρχον αυτή τη στιγμή από πόσα μέλη αποτελείται, εγγεγραμμένα μέλη. Νομίζω είναι κάτι λίγο πάνω από 70 στο mm-hmm. τελευταίο φορά που κοίταξα το Μητρό Μελών, 77. Mm-hmm. Δεν είναι όμως οικονομικά τακτοποιημένα. Ήδη από πέρυσι που ξεκίνησαν τα lockdown, χάσαμε την πάλη, mm-hmm. χάσαμε την επαφή. Σήμερα δεν είναι κανένας οικονομικά τακτοποιημένος. Τώρα ανοίξανε, τώρα μπορούμε να προβούμε σε συγκέντρωση και να κάνουμε την mm-hmm. Γενική Συνέλευση. Οπότε όποιος έρθει στη Γενική Συνέλευση, είτε είναι ήδη εγγεγραμμένο μέλος και πληρώσει τη συνδρομή του για να μπει, είτε εγγραφεί εκείνη την ώρα και πληρώσει την ετήσια συνδρομή. Μπορεί να συμμετέχει έχοντας όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις των μελών. Πόσο είναι η συνδρομή, Ελισάβετ? 10 ευρώ το χρόνο. 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 Η συνδρομή στο συνυπάρχον δεν είναι σε χρήματα, δεν μετράται σε ευρώ, έτσι. Είναι ανεκτίμητη. Η παρουσία όμως νέων μελών στο Σύλλογο πραγματικά είναι εντελώς απαραίτητη και πολύτιμη. Γιατί έχουμε ένα καταστατικό. Ήμασταν ομάδα και κάποια στιγμή αποφασίσαμε να γίνουμε τυπικοί για να μπορούμε να έχουμε ένα ταμείο. Πάντα αυτό παρέμεινε μικρό γιατί πιο πολύ στηριζόμαστε στις κορυφές έτσι και στον εθελοντισμό. Παρόλα αυτά έχουμε ένα καταστατικό. Υπάρχουν τυπικές διαδικασίες. Τις τηρούμε ευλαβικά. Το δηλώνω εθαρσός και μπορεί ο καθένας να το ελέγξει. Τα πρακτικά μας είναι σαν της Βουλής, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, πόσο τυπικές είμαστε στα πρακτικά και σε όλο το κομμάτι αυτό
το οποίο αφορά την αναφορά των συλλόγων στα υποχρεωτικά όργανα. Χρειαζόμαστε λοιπόν να έχουμε μέλη. Χρειαζόμαστε φωνές. Καταρχήν τις ακούμε όλες τις φωνές. Χρειαζόμαστε γενική συνέλευση, φωνές και ιδέες. Να ψηφίσουμε μαζί τις επόμενες δράσεις. Να νιώθουμε ότι υπάρχει συμμετοχή. Ξέρουμε ότι υπάρχει συμμετοχή, αλλά αυτή, ξέρεις, είναι κάπως αφηρημένη. Την απευθύνουμε μέσω της ομάδας στο Facebook. Η ανταπόκριση είναι καταπληκτική. Δεν το συζητώ. Πάντα μας συναρπάζει. Πάντα είναι σαν να το ζούμε πρώτη φορά αυτό που συμβαίνει. Αλλά είναι άλλο. Σε μία γενική συνέλευση το χρόνο να μαζεύονται 40, 50, 60 άνθρωποι και να βάζουν κάτω στην κοινή δεξαμενή μόνο την καλή τους την καρδιά και μόνο την καλή τους τη διάθεση. Έτσι. Είναι άλλο. Είναι απαραίτητο. Το χρειαζόμαστε κι εμείς. Κουραζόμαστε κάποια στιγμή. Κουράζεστε, οι ιδέες σταματούν. Αν μη τι άλλο, οι πληροφορίες από κάποιους ανθρώπους άλλους εκτός του συνυπάρχου που θα γίνουν. Θα γίνουν μέλη την Τετάρτη. Θα γίνουν. Το ελπίζουμε, βρε παιδιά. Θα γίνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εγώ έχω έναν άλλο κύκλο, έχω κάποια άλλη ιδέα. Έχω να καταθέσω το ελάχιστο, το οποίο όπως είπε και η Σοφία πριν, αυτό το ελάχιστο θα το πάρει ο Αστέριος, θα το πάρει η Ελένη, θα το πάρει ο Σωτήρης, και θα γίνει τεράστιο. Θα γίνει τεράστιο. Θέλω να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που νομίζω ότι είναι εμπνεύστη ο Αστέρης και εσύ την χρησιμοποίησε στο τελευταίο άρθρο. Ντόμινο. Ντόμινο. Ντόμινο συνύπαρξης. Εμείς αυτό ζούμε. Πρώτα σήμερα κατατέθηκε από το Σωτήρη, ναι. Έτσι. Προχθές είχαμε το ζευγάρι το οποίο... Καλώς 10. Ναι. Όταν φτάσαμε και παραδώσαμε με τον Αστέρη στην οικογένεια, ο νεαρός γιος της οικογένειας, φεύγοντας, τι μας είπε? Όποτε με κρυαστεί, δίνεται. Πόσο χρονών ο νεαρός? 23. Ένα παιδί λοιπόν 23 ετών, και θα κρατήσω αυτό για να κλείσω, ένα παιδί 23 ετών που θα μπορούσε να βγάλει μία όχι πολύ θετική πλευρά του χαρακτήρα του, καθώς 2 χρόνια σχεδόν lockdown για ένα παιδί σε αυτή την ηλικία δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μέσα από την Επταλόφου 10, την τελευταία δράση του συνυπάρχου, είπε «Όποτε με χρειαστείτε θα είμαι εδώ». Την Τετάρτη 23 Ιουνίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Καπί Παλαιοκάστρου, μπορείτε να περάσετε, νομίζω ότι πρέπει να το κάνετε, μπορείτε να περάσετε, να κάνετε, να δώσετε 10 ευρώ, 10 ευρώ, 35, να είναι δεν είναι, δεν είναι. Να δώσετε 10 ευρώ, να τους γνωρίσετε λίγο από κοντά και πιστέψτε με, θα πάρετε τόση ενέργεια που θα τους γνωρίσετε, θα πάρετε στο τσεπάκι αγάπη και θα φύγετε. Και να γίνετε μέλη στο συνυπάρχο, γιατί χωρίς μέλη δεν υπάρχει συνέχεια. Τετάρτη 23 Ιουνίου, 7 η ώρα το απόγευμα, στο Καπί Παλαιοκάστρου, Γενική Συνέλευση, εκλογές. Δεν θα πω καλή επιτυχία. Εμείς θα είμαστε εκεί. Δεν θα πω, ναι, όπως και την προηγούμενη φορά, με ήλια με βροχή. Δεν θα πω καλή επιτυχία, γιατί η επιτυχία είναι μέσα σας, χτυπάει μέσα σας, τη δίνετε γύρω σας. Και εγώ προσωπικά, για μια ακόμη φορά, με όλη την αλήθεια μου, θα σας πω ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.